Ονομάζομαι Σάκης Μακρινιώτης. Μαγιά σας. Έχω μια παραγγελία. Σκεφτόμουν να μαζέψουμε όλα τα χαχανιτά του Αλέξη. Δεν έχει χαχανιτά, απεγμένο είναι. Για να νιώσει τα μηχανή εσείς. Αμφιβάλλω. Εγώ θα ήθελα να μαζέψουμε όλα τα χαχανιτά του Αλέξη και στο τέλος να τελειώναμε με το δρακουλέ του. Μητσοτάκη. Μητσοτάκη. Σας άρεσε και γελάς από τώρα, ε. Καλή ιδέα. Αφού ήταν δικιά σου, αλίμονο. Γιατί γελάτε, κυρία μου. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Βέβαια, ακούστε εδώ. Εγώ σε καλιά περίπτωση δεν πρόκειται να πω μαλακίες. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Αλλά δεν είστε για γέλια, για κλάματα είστε. Μου Αδόλφου τα εγγόνια, η σαβούρα του ντουνιά, κάνουνε πως δε θυμούνται του παππού του στον Ταλκά. Του 45 Απρίλης και ο Αδόλφος με λιγμό, ρε τι μου κάνε ο Σταλίν με τον κόκκινο στρατό. Το σφύρι έχω στο κεφαλί, το δρέπανι στο λαιμό. Θέλω να κάνω και μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Τα μαθησμένα εξωτικά, το τραγούδι «Η Οργή». Ζήτα μωρή κάτι άλλο, του ζητάτε όλοι τραγούδια. Χθες ήταν της Αγίας Βαρβάρας. Ωραία, βάλε τότε που ήταν της Αγίας Βαρβάρας. Μια φάρσα που είχες παίξει με έναν επιτάφιο που είχες μέσα στο σπίτι. Ηλίθεια είσαι. Της Αγίας Βαρβάρας, μωρή είναι. Αυτό σου ήρθε να πεις. Της Αγίας Βαρβάρας ζητάμε άλλη φάρσα. Της Αγίας Βαρβάρας, δεν τη θυμάμαι τώρα ποια είναι. Τη Βαρβάρα, βρεζόν, τη Βαρβάρα. Α, η Βαρβάρα με τα νεύρα. Ναι. Βάλε τη Βαρβάρα με τα νεύρα. Α, έλα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν θυμάμαι. Ποιο είναι αυτό, πώς λέγεται, θα το ψάξω. Ναι, η Βαρβάρα με τα νεύρα. Δεν ξέρω, μωρέ, τώρα τι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το με το επιτάφιο δεν το βρίσκα, δεν είχε νόημα. Έλα, γεια. Τηλεφώνησε φέτος ο Αντώνης τη Βαρβάρα. Γεια σου, σε σένα υπολόγιζα, μπράβο. Τηλεφώνησε. Συγχαρητήρια. Ναι, το ζητήσαν κι άλλοι, δεν πειράζει. Όχι, δεν το ζητήσαν κι άλλοι. Το ζήτησε μία με το ζόρι, εγώ τη το έφερα. Αλλά υπολόγιζα σε σένα ότι θα το θυμηθεί. Μπράβο. Μπράβο γιατί είσαι με το ορτολόγιο αγκαλιά. Γεια σας, μπορώ να μιλήσω με την Βαρβάρα. Τη Βαρβάρα, ποιος είστε παρακαλώ? Αντώνης πες της. Ο Αντώνης. Αντώνη, επειδή γιόρταζε η Βαρβάρα χθες, προχθές και δεν την πήρες, δεν σου μιλάει. Ω, σήμερα θέλω να της πω χρόνια πολλά. Σου κάνει μουτράκια. Σήμερα γιορτάζει ο Σάββας. Θέλω να σου δώσω το Σάββα. Όχι, χθες αναγκαστικά είχα τον πατέρα μου στο νοσοκομείο, γι' αυτό δεν μπορούσα να της τηλεφωνήσω. Δεν λέω ότι λέτε ψέματα, κύριε. Καλά κάνετε. Αλλά έπρεπε να είχατε σκεφτεί και τη Βαρβάρα. Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τόσο μπορώ να της μιλήσω ή δεν θέλετε να μου τη δώσετε? Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Δε, όχι, κάνει μου. Μούξου, κάνει. Αφού δεν της είπατε ποιος είμαι, κύριε Τασόπουλε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. Λέγατε τουλάχιστον ποιος είμαι, εντάξει, αλλά δεν της το είπατε και παρουσιάζουμε ότι. Μισό λεπτό. Παρεμβάλλετε εμπόδια. Μισό λεπτό, κύριε Αντώνη. Παρακαλώ, όχι, μην τη φωνή. Μισό λεπτό. Βαρβάρα! Ο Αντώνης είναι που δεν σε πήρε χθες. Τι? Στο διάλο. Ναι, δε, ακούτε τι λέει. Όχι, δεν την άκουσα. Πιο κοντά να έρθει. Να την ακούσω. Βαρβάρα, έλα λίγο πιο. Τι είπες? Στο διάλο να. Δεν ακούω. Κύριε Αντώνη, δεν μπορώ να μεταφέρω. Δεν μπορώ να μεταφέρω. Συγγνώμη, το τι πινελίκι ρίχνει. Να ακούσω τη φωνή της από μακριά. Να, ακούσατε. Να γνωρίσω τι είναι αυτή. Βαρβάρα, ο Αντώνης είναι που σε ξέχασε χθες. Α, στο διάλο. Να, ρε Βαρβάρα. Τζάμπα οι αστήμες πρόχναν να τους βγήσω το καημό. Και μπελάδες έχουν πάλι με το Γεωργιάνο. Πρώτα θα μου βάλει στο μπεμπέλι Λί να λέει τι είναι οι πλανήτες και πώς γυρίζει η γη, κάτι τέτοια που έλεγε. Το Βενιζέλιο εννοείς? Όχι, άντε το μπεμπέλι Λί που με τον άνθιμο να μου το βάλεις. Που έλεγε δεν υπάρχουν πλανήτες. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο, τον ουράνιον, από αυτόν τον πλανήτη που καταπούμε εμείς και είναι αυτή η γη. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης. Αμέσως θα μας πει πως πάνε στον Ερμή και πως να φτάσουμε πιο γρήγορα στον Άρη. Μη ακούτε αυτά που λένε για όσα είδαν, για όσα βρήκαν και πόσα έπιασαν. Κι όλο εσκούζω Αδόλφος μες στ' Απρίλη τις φωτιές, μες στο Βερολίνο μπαίνουν οι κομμουνιστές. Και οι αριλάκοι ζουν αντίλοπες παρδαλές. Ωχ, Εύα μου! Σε
θέλω να μου βάλεις και τον Κούλη που έλεγε εκεί για τα δυτικά και να του πω ότι αυτό ήταν μόδα πριν 20 χρόνια και για 18 χρόνια. Το δυτική εναντίον βόρειων και τέτοια, μαζί με το κούτσι φόρεμα του Μαζονάκη, καταλαβες. Εγώ είμαι από το Εγάλεο, εμένα δυτική Αττική, γέννημα θέμα δυτικής Αττικής και τέτοια. Μ' αρέσει που κάνεις διάλογο με τον Κούλη, περιμένουμε απαντήσεις τώρα, έλα, γεια. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι προσωπικά θα ηγηθώ του αγώνα της Νέας Δημοκρατίας στο ψηφοδέλτιο του Δυτικού Τομέα. 1, 2, 3. Είμαι ένας βουλευτής εκλεγμένος με σταυρό, πολλές φορές πρώτος στη Β' Αθηνών και πρώτος στις δυτικές συνοικίες της Β' Αθηνών. Το παιδί του λαού! Εδώ πέρα από το γραφείο του πυροσβεστικού μας, τα κεντρικά μας γραφεία στο Μοσχάτο, η θέα μου είναι στη Δυτική Αθήνα. Μπράβο! Και αυτή η Δυτική Αθήνα, η οποία σήμερα πάσχει και υποφέρει, εγώ την έχω γυρίσει και την έχω περπατήσει πόρτα-πόρτα. Πρώτος στις δυτικές συνοικίες. Σε αυτό το κότσι φόρεμα που φοράς και στο ρυθμό που απόψε βράδυ το κορμί σου κουνάς. Πρώτος στις δυτικές συνοικίες. Του Αδόλφου τα εγγονιά, ούτη βρώμα του καιρού, κάνουνε πως δεν θυμούνται ποιοι του δείξαν του παππού. Θέλω ένα τραγουδάκι να το αφαιρέσουμε στα παιδιά των μουσικών σχολείων και όχι στα πατριωτάκια πάνω εκεί, τα φασιστάκια. Αυτό που λέει είμαι 16 σας γάμω τα λύκια, το χειμώνα τούτο άμα τον πηδήξαμε. Ωραία, ταιριάζει. Κόμμα και ρετσίνα, χιάσματα επιλύκια. Κόμμα και ρετσίνα, χιάσματα επιλύκια. Είμαι 16, σας γάμω τα λυκεία. Είμαι 16, σας γάμω τα λυκεία. You can leave your head on. Η δεκαετία του 2000, ξέρετε, θα είναι η δεκαετία όπου θα καταρρεύσει ο καπιταλιστικός κόσμος από παραλογισμό οικολογικό. Οι αστεί που εξουσιάζουν και τη βρώμα συντηρούν για την κόκκινη σήμερα. Παστορά εξτακ δεν μιλούν για την κόκκινη σήμερα. Παστορά εξτακ δεν μιλούν. Μια παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή. Για πες. Αυτό που λέει ο Τσίπρας, είμαστε μπαλόνια που γυρίζουν στον αέρα. Τις πολιτικές του εννοεί. Ότι είναι τόσο φούσκα. Τέλος πάντων, για πες με ποιο τραγούδι. Ναι. Ρόδες τρίζουνε, σιδερά γυαλίζουνε, σούπερ γκόμενε στο βουρκοτήριο. Χιπ-χοπ κάνομαι, μες στα δυτιά πιάνομαι. Και μετά ξανά αυτό που λέει ο Τσίπρας και μετά το υπόλοιπο τραγούδι. Σ' αρέσει ο Παυλίδης. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τον έχω δει και 5-6-10 φορές live. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Ρόδες τρίζουνε, σιδερά γυαλίζουνε. Πέταλα μερικά μεταλλά νέου γράμματα. Λέιζερ οράματα σούπερ κόμμενες στο βουρκό φιλιόμενες. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Όλα γυρίζουν σαν τρελά. Θα ήθελα μία αφιέρωση να βάλει στην Αλάνα το τραγούδι. Σε έστησα σε μια γωνιά. Αφιέρωση για τους αγωνιστές που σκοτώθηκαν το 44 το Δεκέμβρη στην Αθήνα. Για τα παιδιά που χάθηκαν στον αγώνα, στο δρόμο. Θα ήθελα επίσης, Αποστόλη, να στείλω τους αγωνιστικούς μου χαιρετισμούς σε όλους όσους αγωνίζονται και ελπίζουν στον συνάνθρωπό τους. Αυτά τα καθήκια δεν θα περάσουν. Εμείς είμαστε εδώ, το ζυμάρι, το προζύμι και θα το φτιάξουμε το ψωμί. Αποστόλη, τα φιλιά μου. Σε έστησα σε μια γωνιά κι ήσουν νέο παλικάρι. Σε έστησα σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερι φαντάρι. Σε έστησα σε μια γωνιά και σημάδευαν την καρδιά σου. Έστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Του Αδόλφου τα εγγονιά, η σαμπίλα του δουνιά, ξανά μπήκαν στη Μαρκίζα,
στον αστόν το τζαμπούκα. Κώστας από Ξάνθη, παραγγελία για Παρασκευή. Θα βάλεις λίγο κύριε Βασίλη, λίγο θα μου δούνε τον Γιόνι. Ας έρθουν να μου δούνε τον Μπέρδικο εμένα εγώ, συνταξιούχος σήμερα και πάω εγώ στην τράπεζα. Τι να κάνω στην τράπεζα, στο ΑΤΑΦ εκείνο που είναι στον δρόμο, ρε, το ΑΤΑΦ, το μηχάνημα. Και θα τελειώνεις που ήθελε να πάει διακοπές στη Μύκονο. Είμαι άντρας, εγώ έχω μουστάκι. Και του λες και αυτοί άντρες είναι και αυτοί μουστάκι έχουν. Η πλάκα είναι ότι πήγε στη Μύκονο και τώρα δεν έχει μουστάκι. Αυτό σου λέω μόνο. Έλα, γεια. Και μου λέει μετά πάμε, μου λέει να πάμε και μια βόλτα πάρουμε στην Τίνο, πώς τη λένε και στη Μύκονο. Στη Μύκονο. Στη Μύκονο, πάω εγώ στη Μύκονο, έχω μουστάκι εγώ ρε. Έχουνε και άλλοι μουστάκι στη Μύκονο, μην ανησυχείς. Θεριακλείδες είναι όλοι. Τι είναι? Απλά να πάρεις και παρεό, πάει με το μουστάκι. Τι παρεό να πάω? Παρεό. Δεν παίρνω παρεό, εγώ έχω το... Θα καείς. Το κανονικό μου μαγιό. Από πάνω, πάω, να ρίξεις και... κάτι. Δεν παίρνω εγώ τέτοιο. Μα πώς θα πας έτσι ξόστιθος? Ποιο? Δεν κυκλοφορεί κανείς στη Μύκονο ξόστιθος. Να το πιάσεις, λέω, στον μπούστο. Δηλαδή εγώ με το μαγιό δεν μπορεί να πάω? Μπορείς να πας με το μαγιό, αλλά κάτι πρέπει να ρίξεις από πάνω, θα σε δούνε γυμνό, ανταριάζονται. Η εξουσία των λεφτάδων, δίχως τα αυτιά σίδια της, πότε χίτης κι ασφάλιτης, πότε τάγματα ασφάλιτης, πότε γερμάνο τσόλιας, χρύσα αυγή της φωνακλάς. Ήθελα να αφιερώσω για την επόμενη Παρασκευή για το Γρηγορόπουλο που θα πλησιάζει η πορεία. Λοιπόν, ματωμένη βροχή, συναντηνός. Έχει και ένα στίχο που λέει κανείς δεν θα πάρει και ούτε τη στιγμή. Και αφιερωμένο γενικότερα στον καθένα κάθε στιγμή που συμβιβάζονται. Ότι κάθε παίξη συμβιβασμού δεν μας γυρνάει πίσω. Κανένας δεν θα μπορέσει να πάρει πίσω τη στιγμή. Οι μέρες τα πάντα θα καίει ζωντάνη. Την Παρασκευή αν είναι εύκολο για το πυροβολημένο Κοράσιο που είπε είμαστε πατριώτες και ας μας λένε φασίστες, βάλτε τα εγγόνια του αδόλφου η σαβούρα του Ντουνιά ξαναμπήκα στη Μαρκίζα τον Αστό Τσαμπουκά. Από τους περαστικούς. Μα το δείχνει η ιστορία σαν θέληση ο λαός. Και το φίδι το τσακίζει κι όσους κλώσσισαν τ' αυγό κι όλο εσκούζει ο Αδόλφος και οι άριοι λαγοί που τους κλείσανε το σπίτι του Βλαδιμίρου η γη και ξανά θα τους το κλείσουν κι ας λύσανε οι αστεί.